Με δάκρυα στα μάτια, δεκάδες πρόσφυγες της Κυθρέας βρέθηκαν ξανά στο κατεχόμενο χωριό τους, με άδεια του Ατήλα, για να προσευχηθούν στη χάρη της Αγίας Μαρίνας, προστάτηδας των βρεφών. Της λειτουργίας προέστη ο χορεπίσκοπος Μεσαωρίας Γρηγόριος, συμπαραστατούμενος από άλλους ιερείς. Ο Εσπερινός άρχισε στις 5:30 το απόγευμα παρουσία αντιπροσωπείας του αδελφοποιημένου Δήμου Εγάλεο Ελλάδος με επικεφαλή στον Δήμαρχό του Δημήτρη Μπίρπα. Ανάμεικτα ήταν τα συναισθήματα των Κυθρεωτών, οι οποίοι άναψαν ξανά κερί και προσευχήθηκαν στην Εκκλησία της Αγίας Μαρίνας, η οποία χρησιμοποιείται σήμερα ως χοροδιδασκαλείο ενώ δίπλα της ανεγέρθη τζαμί. Κάναμε το αίτημα μας προ καιρού, μέχρι την τελευταία στιγμή δεν ήμασταν σίγουροι ότι το αίτημα θα εγκριθεί. Όλοι παρακαλούσαν τον Θεό, την Αγία Μαρίνα, να μεσολαβήσει, να μην χρειάζεσαι άδειες για να πάει να λειτουργηθεί στην εκκλησία σου. Εσπερινός και λειτουργία τελέστηκαν χθες και σήμερα το πρωί στο ξοκλής της Αγίας Μαρίνας, που βρίσκεται στην νεκρή ζώνη, δίπλα από την κατεχόμενη παραλία της Ζερίνιας. Οι θύμησες των πιστών ταξίδεψαν 43 χρόνια πίσω, όταν μαζί με άλλους χωριανούς τους και κατοίκους των γύρω περιοχών πανηγύριζαν τη χάρη της. Κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε κάποιες δυσκολίες μετάβασης στο εξοκλήσι εντός της νεκρής ζώνης, αλλά ο κάθε ένας διερωτάται κατά πόσον αυτή θα ήταν η τελευταία φορά που θα πηγαίναμε υπό τη συνοδεία των Ηνωμένων Εθνών. Η μετάβαση των πιστών προς το Βυζαντινό εξοκλήσι έγινε με ιδιωτικά οχήματα.